Οι πρώτες εικόνες ενός κατεστραμμένου Ισραηλινού ελικοπτέρου βαρέως τύπου έχουν εμφανιστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι εικόνες που εμφανίστηκαν δείχνουν τα συντρίμμια ενός Ισραηλινού ελικοπτέρου CH-53 Yasur που καταστράφηκε στις 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια ευνηδιαστικής επίθεσης από τη Γάζα μαχητών της Χαμάς. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Yasur έκανε αναγκαστική προσγείωση και χτυπήθηκε από αντιερματικό κατευθυνόμενο πύραυλο της Χαμάς ενώ βρισκόταν στο έδαφος. Ο αρχηγός της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας άναψε φωτιά εμπλέκοντας τη Μόσχα και τον Πούτιν με τη Χαμάς. Η Ρωσία προμήθευσε τη Χαμάς με όπλα, ανέπτυξε κατασκοπευτικό δορυφόρο πάνω από το Ισραήλ 2 εβδομάδες πριν από την επίθεση από τη Γάζα. Ανέφερε ο ίδιος ο Ουκρανός, ενώ δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση ή διάψευση από Ισραηλινές πηγές προς το παρόν. Η Ρωσία έχει ρόλο στην περιοχή και διατηρεί επαφές με Χαμάς και Χεζμπολάχ, ενώ φέρεται παλαιότερα να έχει δώσει όπλα μέσω του Ιράν. Το εάν τώρα εμπλέκεται στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ είναι ξεχωριστό θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά είναι αυτονόητο ότι μια κλιμάκωση στην περιοχή θα βόλευε 1000% την ρωσική πλευρά αφού θα της άφηνε τα χέρια ελεύθερα να εξουδετερώσει τους Ουκρανούς. Το πρακτορείο ειδήσεων την ίδια στιγμή ανέφερε ότι τουλάχιστον 40.000 τρομοκράτες από τις ειδικές μονάδες της Χαμάς περιμένουν έχοντας στήσει μια τεράστια παγίδα στον Ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Οι Χεζμπολάχ και οι Σιητικές πολιτοφυλακές είναι πανέτοιμες να επέμβουν στη Γάζα, ενώ οι Ιρακινοί μαχητές που έχουν αναπτυχθεί στον Λίβανο, αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους κοντά στα Ισραηλινά σύνορα έχει φτάσει τις 8.000 και αναμένεται να φτάσουν στις 20.000. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι οι πολιτοφυλακές που στηρίζει τη Τεχεράνη στην περιοχή είναι πλήρως έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση του Ισραήλ. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκανε τη δήλωση στη Βρυτό στο τέλος μιας περιοδίας που τον έφερε στη Συρία, το Ιράκ και τον Λίβανο, όπου το Ιράν απολαμβάνει μεγάλης επιρροής και όπου αναπτύσσονται δεκάδες χιλιάδες μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Βηρυτό το Σάββατο ότι συνάντησε την ηγεσία της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και σε πλήρη ετοιμότητα να απαντήσει σε εγκληματικές ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.